Γεια σας παιδιά, check tech now. Συνεχίζουμε να παίζουμε το The Pillars of the Earth. Το είχα σταματήσει για 2 εβδομαδούλες περίπου, και αυτό γιατί έπρεπε να φύγω ένα ταξίδι και όταν γύρισα έπρεπε να ασχοληθώ λίγο με τα αμπέλια. Οπότε το βάζω τώρα, δεν το έχω ξεχάσει, επειδή αρκετοί από εσάς το ζητήσατε να το δούμε πώς είναι και δεν το έχετε δει, το δούμε παρεούλα. Και σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να σας το βάζω βράδυ, γιατί η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ όμορφη για βράδυ. Έχει στηριχθεί, για όσους δεν ξέρετε, στο βιβλίο του Ken Follett, το The Pillars of the Earth, πάρα πολύ ωραίο, έχει γίνει και σειρά. Και πάμε να δούμε και το υπόλοιπο. Βλέπουμε τώρα το intro εδώ. Είναι κάτι το οποίο παρατήρησα καθώς το ξεκίνησα, έχει ό,τι save δικό του. Οπότε είναι ένα θέμα που θα σταματάει και που όχι. Θα δούμε, μάλλον στα μεγάλα event σταματάει. Can Follett the Pillars of the Earth. Πάμε να το συνεχίσουμε λοιπόν, τώρα που τέλειωσε και το intro, και πάμε να δούμε τι λέει και πώς συνεχίζεται. Είμαι περίεργος κι εγώ, 2 εβδομάδες το σκεφτόμουν και λέω τι να γίνεται άραγε. Ωραία, εδώ βλέπουμε τι κάναμε στην ουσία. You want your... Ναι, ωραία. Είναι η επιλογή, στην ουσία σου βγάζει σαν αποτέλεσμα από το προηγούμενο chapter τι έκανες. Τι επιλογές διάλεξες, οπότε συνεχίζει. Είναι αρκετά μεγαλούτσικο. Και συνεχίζουμε, αφού παίξαμε τον πρόλογο, book 1, from the Ashes, όπως βλέπετε. Chapter 1. Λογικά θα το πάμε chapter-chapter, αλλά να δούμε πόσο μεγάλο θα είναι. Δεν θέλω να σας το κάνω τεράστιο. Θέλω να είναι μικρά επεισόδια, το πολύ 20 με 25 λεπτά, για να τα χαρείτε κι εσείς, να τα χαρώ κι εγώ και να κυλήσει όμορφα. The year of our Lord 1135 had come to an end. King Henry of England, son of William the Conqueror, had died. It was a time of poverty, death. In their despair, some had come to believe Christ and all his saints had gone to sleep. Δύσκολη περίοδος εκείνη να ζεις, ειδικά στην Αγγλία. Είναι η εποχή που είχε βγει και ο Ρομπέν των Δανσών, εκείνα τα χρόνια ήταν που βγήκε ο... Brother Paul, hello. Έχει πάρα πολύ καλό voice-over. Υπέροχο voice-over. That'll be a farthing for you and a penny for your horse. Monks and villagers don't have to pay a toll. Ah, sorry, I'm not good at this. I told Brother Paul. It's not easy doing the Lord's work when you're hungry. Ας είμαστε καλοί και στους μικροτυράκι. Οι επιλογές που κάνεις στο game αλλάζουν λίγο το gameplay και το τέλος της σειράς. Κομπλέ, το παίρνουμε αυτό. Οπότε, αν έχετε δει τη σειρά, αν έχετε διαβάσει το βιβλίο, υπάρχει περίπτωση να έχει κάποιες διαφορετικές εκβάσεις ανάλογα με το τι θα κάνεις. Και αυτό είναι καλό γιατί το έχει κάνει ο ίδιος συγγραφέας, γράψει το σενάριο εδώ πέρα. Έχει προσαρμόσει το σενάριο πάνω. Οπότε, αν είχατε απορία, όσο το έχετε διαβάσει, τι θα γινόταν αν διάλεγε κάποιος κάτι άλλο, τότε είναι ευκαιρία να το τεστάρετε. Και το περιβάλλον είναι αρκετά όμορφο. Απλοϊκό βέβαια και δεν είναι αρκετά βαρύ, δηλαδή παίζουμε 70-75 FPS. Can you use Philip's Bible on objects to find out what the Bible tells Philip about them? Wow, καλό αυτό. Σπασμένο. Για να... I wonder where Paul is. I wonder where Paul is. Πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Τι έχουμε εδώ πέρα. Order my steps in thy word. Μάλιστα. Πατώντας τη ροδέλα βλέπουμε κρυμμένα objects.
This neglect will be a burden on the priory's coffers. A shameful waste. Και συνήθως σε αυτά. Μπορούμε να πάμε και πίσω, μπορούμε να πάμε και μπρος. Path to the mile. Open, ναι, τι άλλο έχουμε. Για να δούμε, μπορούμε να πάμε πίσω. Μάλιστα. Ας πάμε λίγο στην καλύβα. Έχει εξερεύνηση, αλλά είναι αρκετά απλή, δεν είναι open world. Για να δούμε κανένας. The Lord has given them plenty and they let it go to. Τι φάση. Διαβάζεις και τα ζώα τώρα, είναι ακόμα περισσότερο. Με συγχωρείτε. Οκ. Πάμε στο χωριό, αναγκαστικά. Τι λες τώρα. Hello. Hello. Έχει πλάκα έτσι όπως τον δείχνει εκεί κάτω. I'm sure there was someone. Most houses are empty. The monks of Kingsbridge, I wonder. Okay. The Lord your God is with you wherever you go. Ας πάμε να πάρουμε το γαϊδουράκι. Οκ. Περίεργη φάση. Άντε πάμε στο πόνι να το πάρουμε μαζί. Οκ. Πάρ' το μαζί, αγόρι μου! Ναι, χαιροπόδι. Πάμε λίγο εδώ. Υπάρχουν κρυφές περιοχές. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ περίεργο και μέχρι να κυλήσει η ιστορία. Λες να βρούμε τίποτα. Μπλε. The shape of these stones is always proof to me that the Lord has created all this, as are the shapes of. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αν πάρεις τη βίβλο σου επιτρέπει να. Να πάρεις σύμφωνες επιλογές. Not bad. Ας το άλογο. Τελικά από ό,τι φαίνεται μάλλον δεν μπορούμε να το πάρουμε. Πάντως θα ήταν χάλια να ζεις αυτή την περίοδο πλάκα πλάκα. Πάμε στο μοναστήρι, μπας και βρούμε κανένα άνθρωπο εκεί μέσα να μιλήσουμε.
ωραία, το χάλιψε. Whoever is righteous. Okay. Wash yourselves, make yourselves clean, remove the evil of your deep. Nice. Δεν νομίζω πως είναι το Φίλιππα. Πάμε το πλάι, αναγκαστικά. Οκ. Είναι λίγο σκέρι. Οκ. Boring. Πάντως, εντάξει, οκ. Thou shalt not be afraid of the terror by night, nor of the pestilence that walketh in darkness. The pestilence that rode in on the lightning that struck our cathedral 4 years ago. Λοιμός. Did you not all feel its presence here ever since? James did, and I did as well. Η αλήθεια είναι ότι το πιο εντυπωσιακό σε όλο αυτό, εκτός από το στυλ, είναι η μουσική, η μελωδία που παίζει από πίσω, οι ψαλμωδίες. Γεια σας, παιδιά. Francis. After the upcoming election, I vow to lead Kingsbridge Priory with the same steady hand. Δεν μ' αρέσει αυτός. Amen. Amen. Γεια σας, παιδιά. Τι λέει. Okay. Philip, we told your brother you. Kingsbridge New Year's Day. I did not expect to see you here. I was on my way back to Gloucester and wanted to see you. A priest working in the world of politics. You must tell us about it, Francis. Of course. And his brother? It's been 4 years, Cuthbert. I see. How are things in St. John of the Forest? Better than here in our mother house, Kingsbridge, it seems. I wanted to use my New Year's visit to talk to Prior James. James did the best he could, but if you had been here, you would not. Modest. I'm sorry. No, you're right. With a limp hand on the tiller, a ship is blown about at hazard and goes. James meant well. But the καταλάβω αυτός έφυγε όταν είναι όλα κομπλέ και γύρισε και τα βρήκε κομμάτια. Forgive me. Γενικά, η αλήθεια είναι ότι στη δίνει την αίσθηση του μοναστηριού. Δεν ξέρω κατά πόσο από σας έχετε ζήσει έστω και λίγο σε ένα μοναστήρι για λίγο έχετε πάει μια επίσκεψη. Όταν ήμουν μικρός, επειδή η θεία μου ήταν καλόγρια και είναι καλόγρια ακόμα, καλή της ώρα, εκεί που είναι, είχα πάει στο μοναστήρι να την επισκεφτώ και έμεινα γύρω στις 21 μέρες. Γενικά το κλίμα είναι ακριβώς υπέροχο. Ω, πάει, τον χάσαμε στον πάγο. Πάμε να βρεις επίθυνο.
Maybe things will get better, hopefully. Χάσαμε τον Φρανς. Λογικά δεν είχαμε save. Και πάμε λίγο. Για σαλανιά να κεράσω λίγο. Ας μην τους κάνουμε επίπληξη. You are Philip. Yes, but you see, told you he wouldn't mind. Yes. How about you ask him? I already asked Brother Andrew. That doesn't count. He wouldn't answer. Andrew, yeah. Brother Milius told us. You know, could you tell us about God's temple? Brother Andrew wouldn't tell. Must be a place. A cathedral. That's probably what the guest master was talking about. Each of us. And what if some... The scripture says, if anyone destroys God's temple, God will destroy him. Even if he destroys his own temple, God. So for Prior James, there's no salvation. Prior James did not... No, sorry, man. No one knows. Άρα, πω, μυστήριο. God. Τον σκοτώσανε, αυτοκτόνησε. God, no. They say that... Μάλιστα. I have seen brave men, not never have I seen the devil. So we should not... Είναι λίγο ερετικό σε σχέση άμα πήγαινες και τους έλεγες αυτά, τότε σου λέγανε και περάστε στην πυρά, παρακαλώ. Yes. Thank you, brother Philip. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Χαράμ, πάμε εδώ στο κημητήριο. Ας πάμε λίγο στους... Young Monks. So, again, we're all God's temple. Οκ, okay, πάμε στο κημητήριο. Οπ, τι σκέψε μεγάλε. Αρνάντα Λούς. Δεν το διαβάζω σωστά. Έχω μια τάση να διαβάζω λάθος τα ονόματα. Ronaldus. Arnaldus. Πώς είσαι ρε μάστρα? How are you? Are you well? Oh, brother Philip. Yes, I am well. It's just that the dead... Σοβαρά. What? What? Τι φάση. It's probably those bad always digging up. Πάμε να δούμε λίγο. Εδώ, Σταύρος, πρέπει να κάνεις όλο τον κύκλο, ρε μάστορα. Πού πας? Θα τους διαβάσεις ένα... Μπλα, μπλα, μπλα. Πάμε να δούμε τα αλάνια εδώ πέρα. Γεια σας, παιδιά. My father gave the priory a good deal of land. I won't eat salted fish all day. Me neither. Σκέψου τώρα να σε πηγαίναν 12-13 χρόνια σε ένα μοναστήρι και να σε παρατούσανε. You still have old cufferts? Indeed I do. I had stuffed them in the large crack in the wall. I could use them. Εν τω μεταξύ, για όσους δεν το ξέρετε, στο Βυζάντιο, επειδή γινόταν πολύ πόλεμοι και ο κόσμος πεινούσε, ήταν το εξής: οι πρωτότοκοι γη κάθε οικογένειας πηγαίναν στον πόλεμο και αν δεν ήθελες να πας στον πόλεμο, ένας καλός τρόπος να αποφύγεις από όλο αυτό ήταν να πας να γίνεις καλόγερος. Οπότε πάρα πολλοί για να μην πάνε στον πόλεμο πήγαιναν και γινόταν μοναχοί. Και επίσης συνηθιζόταν ο πρωτότοκος γιος, αν δεν πήγαινε στον πόλεμο και πήγαινε να γίνει μοναχός, είτε άλλος πήγαινε ο δευτερότοκος. Γενικά αρκετές οικογένειες τότε εκείνη την περίοδο, κυρίως και στο Βυζάντιο, έστειλαν τα παιδιά τους εκεί πέρα, όπως και στο εξωτερικό. One of the novices said he hid Cuthbert's keys in a crack in the cathedral. Nice. Έχουμε κάτι άλλο να τους κάνουμε. Οκ. Μάλλον κάτι άλλο όχι.
Οπότε έχουμε... What did Francis doing here? Francis doesn't seem to be here. Maybe someone saw him... Εδώ. No, they said they hit the key. Μάλιστα, αυτά είναι στοιχεία, όπως καταλαβαίνω. Να ρωτήσω το μας τώρα. Francis doesn't seem to be... Maybe someone's... Οκ. Ας τον διαβάσουμε κι αυτόν. Enchantment. Μπλα μπλα. Τίποτα αγόρι. Αλάνι Αρνδάλους, πώς τον λέγανε. Έχω μια τάση να ξεχνάω. Πάμε στον Πράιορ, στο σπίτι του Πράιορ. Πράιορ πρέπει να είναι ηγούμενος. Προηγούμε Πράιορ. Ηγούμε. Priority. Οπότε μάλλον είναι ηγούμενος. Να μπω, νοχλώ. Για... ευλογείς. Brother Remigius, I'm sorry I interrupted your service. You mean Prior James's service? Quite so. I... Yes. Now let me continue my work. Κάτι έχει παιχτεί εδώ πέρα. Why would Prior James walk out onto the river at night? He was chased. Sure. Chased? By whom? Demons. The devil himself. What? But why would the devil be chasing him? Better to not get involved in all this. Μυστήρια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι σε τριγκάρει λίγο. Τώρα. Μάλιστα. Όχι, θα τους κάνω report. Θα το κρατήσω. You really believe that devil killed the prior? Some of the brothers do, and they never know what. Now let me get back to my. Μάλιστα. Κάτι δεν μ' αρέσει. Αν και είναι way too much ο συγκεκριμένος να είναι εμπλεγμένος τόσο πολύ. Αν και φαίνεται ύποπτο, σε κάτι για παιχνίδια συνήθως δεν είναι ακριβώς η πρώτη εντύπωση. Τέλος πάντων, δεν θα τον καταδώσω. Φεύγω. Θα το κρατήσω. Τώρα γιατί. Δεν ξέρω. Αλλά κάτι μου λέει να μην το. Να του καρφώσω, ρε παιδί μου. Θα είναι κρίμα. Πάμε λίγο around the cathedral. Να μήπως βρούμε κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Κάτι. Α, το άλλο ήρθε μόνο του. Ωραία. Για να δούμε τον χάρτη, τι γίνεται εδώ μέσα. Έχει και χάρτη, ωραία. Η κρύπτη, prior πήγαμε. Στους τάβλους δεν πήγαμε. Ωραία. Εμείς πρέπει να έρθουμε σε αυτά. Από εδώ μπήκα. Οπότε στο guest house. Θα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Υπέροχα. Οπότε πάμε στους τάβλους. Oh, cool. Πάμε λίγο. Α, στο guest house. Οκ, πάμε εδώ, please. Μήπως μπορέσουμε και μπούμε και δεν είναι κλειδωμένο. Και μετά θα μπούμε από την κύρια πόρτα. Γενικά τα μοναστήρια, τα περισσότερα, και στην Ελλάδα, κυρίως στην Ελλάδα, στο εξωτερικό είναι λίγο ίσως διαφορετικά. Έχουν τον κεντρικό ναό στη μέση και γύρω-γύρω χτίζουν τα κελιά. Κελιά λέγονται τα δωμάτια που μένουν οι μοναχοί και όλες οι εγκαταστάσεις. Οπότε ξέρετε, ο πυρήνας πάντα είναι ο ναός και γύρω από αυτά χτίζεται όλο το υπόλοιπο μοναστήρι. Francis doesn't seem to be here. Maybe someone saw him. No, they said they hid the key in some crack in the church. Ωραία. Θα μπούμε μέσα, θα το βρούμε. Στάνταρ θα το βρούμε. Ας μπούμε την κεντρική είσοδο. Τραβάει πολύ και το 20 λεπτό ίσως να είναι πολύ λίγο για κάθε επεισόδιο, αλλά προσπαθώ να το κρατήσω όσο πιο ενδιαφέρον γίνεται. Να φέρουμε λίγο αγιασμό.
Επίσης το εξωτερικό του συνηθίζουν να φτάσουν στην είσοδο, να έχουν μια πισινούλα, κάτι, ένα συντριβανάκι, να το θέσω πιο σωστά, με αγιασμό ώστε να παίρνεις και να κάνεις το σταυρό σου και καλά να καθαγιάζεσαι. Α. Ωραία. Μήπως είναι εδώ. Α, έλα ρε φίλε. Τα βρήκα. Έλα ρε, τα βρήκα. Πόσο προ. Τσακαλός. Αλλά, Φράνση, τι λέει ρε Αλάνη, πάμε να τα πούμε λίγο και ρόχνος εδώ. Look troubled, friend. Francis, you look troubled. You could always read me. It's like a book, little brother. It's good to see you, Philip. King Henry is dead. I know. Ο βασιλιάς Ενρικός πρέπει να έχει πάρει μέρος στις αυροφορίες. Στην πρώτη, αν δεν κάνω λάθος. The devil has come, God has a plan. The devil has come, God has a plan. Είναι πιο ελπιδοφόρο. Να το κάνω λίγο cheer up. I know he does, but δεν έχει bad. Μάλιστα. First note about the late King Henry Empress mode in King 7. Part 1 dated for many years. Okay. Αυτό ήτανε. Ας τον βοηθήσουμε. Έχει ωραία πλανάκια πάντως. Τι έγινε, τι παίχτηκε. I was sent to look for a messenger of my lord, Earl Robert. Here, in Kingsbridge. Farmers said the messenger was heading for Kingsbridge 2 weeks ago. The knight was carrying a confidential document that might change the course of the conflict. People here trust you. Maybe the monks here know something. We will find him. One more thing. No one can know why we're looking for the knight. Μάλιστα. Καινούριο τέτοιο. Πρέπει να τους ρωτήσω τώρα, φαντάζομαι. Να κατεβούμε. Ας το ξεκινήσουμε από κάτω προς τα πάνω για να δούμε τι δεν έχω δει ακόμα εδώ. Κεριά του καθίδρα. Θα έρθει και η ώρα, don't worry. Ας κάνουμε την προσευχή μας. Μάλιστα. Ωραίος. Λοιπόν, πάμε να μπούμε κάτω. Ας ξεκινήσω από κάτω προς τα πάνω. Όσο γίνεται δηλαδή. Μήπως βρούμε κάτι και να το ξεκινήσουμε και το υπόλοιπο. Ελπίζω να κάνει save. Κάνε save, please. Μπες. Έλα τώρα. Καλό. Λοιπόν, εγώ θα το σταματήσω κάπου εδώ. Θα το συνεχίζουμε στο επόμενο. Πείτε μου αν μου στάρετε να το δείτε. Εγώ θα κάτσω το παίξω για μένα τους ή άλλους αυτό. Απλά επειδή είναι λίγο αργό και δεν ξέρω κατά πόσο σας ενδιαφέρει ή όχι, ξαναπείτε μου αν μου στάρετε να το δείτε όλο. Γιατί ίσως κάποιοι να ψιλοβαρεθήκατε. Μένα μου άρεσε. Έχει ενδιαφέρον, έχει λίγο μυστήριο. Έχει νόημα, αν και είναι click and point. Αυτό είναι το πρώτο chapter και καθώς ψάχνουμε μέσα, κατεβήκαμε κάτω στην κρύπτη.
Κώστας, check now. Εάν γουστάρετε, το συνεχίσουμε σε ένα άλλο επεισόδιο και σιγά σιγά θα σας βάζω και άλλα gameplays. Απλά θα ήθελα να το κάνω σειρά πλάκα-πλάκα αυτό. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μείνετε συντονισμένοι. Θα σας το βγάλω κατά πάσα πιθανότητα. Αλλά πείτε μου τη γνώμη σας μέχρι τώρα, πώς σας φαίνεται. Αν και εμένα μου φαίνεται αργό. Αλλά εντάξει, θα το δούμε. Παιδιά, τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.